Γεια σας παιδιά, The Gamer είναι εδώ και όπως βλέπετε παίζουμε Λάψε, είναι ελληνικό παιχνίδι. Βασικά δεν ξέρω τι είναι, είναι διάφορα. Πάντως έχει και ελληνικά. Έτος 2104. Τώρα θα σας εξηγήσω λίγο το παιχνίδι. Κάποιοι έρχονται και σου μιλάνε και πρέπει να πάρεις αποφάσεις. Έχουν 4 διαφορετικά πράγματα. Είναι ο στρατηγός, είναι η υγεία της φύσης, είναι το πολιτισμό και τα χρήματά σου. Αν ένα από αυτά πέσει εντελώς κάτω, χάνεις. Όχι τελείως. Και έρχονται κάποια random άτομα. Το κανονικό παιχνίδι αρχίζει από το 2075, όπως βλέπετε εγώ το έχω πάει 104. Και λογικά κάτι θα συμβεί όταν το πάμε στο 150. Τώρα, αυτό το παιχνίδι τι είναι? Έχει πέσει βόμβα, δεν είμαι σίγουρος. Κάτι με ραδιενέργεια. Και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να σώσουμε τον πολιτισμό μας. Θα δείτε. Οι κάρτες. Να, η φύση είναι το λουλούδι. Να, αυτός είναι ο πρέσβης Ρος. Η οικονομία, ανθή, οι πόλεμοι φαίνεται να απομακρύνονται, έπρεπε να φυλάξουμε χρήματα για δύσκολες μέρες. Κλείνουμε τη μουσική. Τώρα εδώ έχει διάφορες επιλογές. Αν πατήσω όχι, δεν είμαι σίγουρο, δεν ξέρουμε. Ή θα μειωθούν ή θα αυξηθούν. Αλλά αν πούμε ναι, θα αυξηθεί αυτό, γιατί εντάξει το ξέρω. Ας πάμε πάνω αυτό. Εργάτες στα κρατικά εργοστάσια αρνούνται να δουλέψουν, θέλουν αύξηση. Τώρα αν πατήσω ναι, αυτό το ανθρωπάκι θα αυξηθεί και τα χρήματα θα πέσουν. Ενώ αν πατήσω με τίποτα, το ανθρωπάκι θα μειωθεί και τα χρήματα θα αυξηθούν. Εντάξει, άντε ας δώσουμε. Μία πολλά υποσχόμενη ερευνητική ομάδα χρειάζεται χρηματοδότηση για ένα πείραμα με φυτά. Ναι. Όπως βλέπετε τώρα πέφτουν τα χρήματα. Και έχουμε διάφορα πράγματα. Αυτό εδώ πέρα το βλέπετε που είναι σαν την βόμβα. Την ΑΚ. Αυτό το χρησιμοποιούμε όταν πέσει. Αυτό θα το χρησιμοποιήσουμε όταν πέσει τελείως το φυτό. Αν πέσει τελείως θα μας δώσει, θα το χρησιμοποιήσουμε και θα γίνει λίγο άσπρο. Έτσι δεν θα χάσουμε. Έτσι γίνεται και με τα υπόλοιπα, και με το ανθρωπάκι, με τον στρατηγό και με τα χρήματα. Αλλά αν τα πας όλα full, με τον στρατηγό και τα χρήματα, υπάρχει περίπτωση ο στρατηγός να σε κλείσει φυλακή και να πεθάνεις. Ή αν τα πας full τα χρήματα, υπάρχει περίπτωση οι τράπεζες να σε στείλουν σε μέρη που έχει ραδιενέργεια και να πεθάνεις. Αναπτύσσουμε έναν όρο που μπορεί να αυξήσει την παραγωγή γάλακτος στις αγγελάδες. Μπορούμε να το δοκιμάσουμε? Αν πατήσουμε ναι, τώρα εγώ δεν θυμάμαι τι γίνεται. Πέφτουν αυτά τα δύο. Α, πειραματόζω 13. Είναι ένας εξωγήινος όπως βλέπετε και αυτό δεν σου το έχει από την αρχή. Σου έρχεται κάποια αποστολή που λέει ότι σε ένα μέρος είδαν κάποιοι μία σαν τον εξωγήινο. Να ερευνήσουμε ναι ή όχι. Αν πατούσες όχι δεν θα τον έβρισκες. Αν πατούσες ναι μετά από λίγο, αν πέθαινες ή αν ήσουν μια χαρά και συνέχιζες, λογικά θα σου το έβγαζε. Εγώ πέθανε και μου το έβγαλε. Φαίνεται πως τα χρήματα μπορεί να αγοράσει τα πάντα σε αυτόν τον πλανήτη, εκτός από την ευτυχία. Όπως και το χρήμα, ούτε καν η συμβολή μου δεν μπορεί να σου δώσει και τα δύο. Απλώς δώσε μου λεφτά, η ευτυχία έρχεται πρώτη. Πιστεύω πως αυτό μπορώ να το κάνω και σε live. Δεν είμαι σίγουρη. Βασικά ναι, θα το κάνω σε live κάποια στιγμή. Τώρα απλώς θα δώσουμε λίγα χρήματα αυτό. Α, ο τρελός Τζέφρι. Αυτό διαλέγεις αν θες να σου μιλάει ή όχι. Ακόμα και εκείνοι που πολεμάνε πρέπει να περνάνε καλά. Προτείνω να βοηθήσουμε περισσότερο τους νέους του στρατού μας. Αν πατήσουμε ναι, λογικά τα χρήματά μας θα μειωθούν και το όπλο θα ανέβει. Και αν πατήσουμε όχι, τα χρήματά μας λογικά θα αυξηθούν και το όπλο θα πέσει. Οπότε άντε.
Στρατηγός Ράμσεϊ. Αυτό, αν το πας φουλ το όπλο, υπάρχει περίπτωση κιόλας να σε κλείσει στη φυλακή. Συνάντησα κάποιες φορές την πρόεδρο να κάτω στους διαδρόμους που οδηγούν στα κέντρα έρευνάς μας. Να την προσέχεις, δεν πειράζει. Να την προσέχεις γιατί αυτή είναι η γυναίκα μας, από όσο έχω καταλάβει. Γιατί αυτή, από πιο πριν, η οικιακή βοηθός μας, δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος, αυτή που μας βοηθάει στη δουλειά, της είχαμε δώσει χρήματα και μας είπε ότι αυτή ήρθε και παίρνει πληροφορίες από μας. Οπότε, τι είναι κακό. Την επόμενη εβδομάδα είναι τα γενέθλιά σου, γιατί να μην οργανώσεις ένα πάρτι. Αν κάνω πάρτι θα μειωθούν τα χρήματα, όλα τα άλλα θα αυξηθούν, ενώ αν πω όχι θα μειωθεί το ανθρωπάκι και θα αυξηθούν τα χρήματά μου. Άντε, κάντο. Φαίνεται ότι ορισμένοι άστεγοι ζουν σε ρήπια ενός πυρηνικού εργοστασίου ενέργειας. Μερικοί παραμορφώνονται από τους ακτινοβολίες. Οι άνθρωποι τους φοβούνται. Τώρα, αν πω ναι να έρθουνε, διώξεις τους μακριά. Εντάξει, νόμιζα πως θα επηρεάσει τα χρήματα. Όχι, εντάξει. Υπάρχουν περισσότεροι από 10.000 άστεγοι στις νότιες πόλεις και έρχεται χειμώνας. Πρέπει να τους φροντίσουμε. Τώρα θα επηρεαστούν και τα χρήματα. Εντάξει. Σοφή απόφαση. Έχετε καλή καρδιά. Πού μπορούμε να τους στεγάσουμε? Είσαι στα τρόπεδα ή σε εκκλησίες. Σε εκκλησίες θα μας μειωθούν τα χρήματα και νομίζω ότι θα αυξηθεί το ανθρωπάκι. Οπότε θα το κάνουμε σε στρατόπεδα. Στρατόπεδα. Η καιρή είναι δύσκολη και η ασφάλεια δεν ξέρω να μιλάω, δεν είναι ποτέ αρκετή. Πιστεύω ότι θα χρειαστείτε ένα σωματοφύλακα. Αυτός είναι διευθυντής της υπηρεσίας. Δεν χρειαζόμαστε. Κυπουρός Green. Μια ιδιωτική εταιρεία έλαβε άδεια να υλοτομήσει 700 στρέμματα ξυλίας. Πώς είναι δυνατόν? Πληρωνόμαστε γι' αυτό. Θα ήθελα να αρχίσω μια νέα μελέτη πολεμικών ασκήσεων. Μπορώ να αφοσιστώ σε χρηματοδότηση? Ναι, μόνο μην μου δώσεις πολλά. Να, αυτή είναι η πρόεδρος να κάτω. Αυτή υπάρχει περίπτωση κιόλας να έρθει σε εμάς για να αποσπάσει πληροφορίες για την τεχνολογία μας. Ένας επικίνδυνος φυγάς φαίνεται να έχει διασχίσει τα σύνορα και τώρα κρύβεται στη χώρα σου. Μπορώ να χρησιμοποιήσω τους άντρες σου για να τον βρω και να τον συλλάβω. Ναι. Η εντατική καλλιέργεια σε ολόκληρη τη χώρα έχει γίνει κατάλληλη εξαιτίας μιας φυτικής ασθένειας. Αποκλείσε τους πιο μολυσμένους αγρούς. Χρησιμοποίησε αντιβιωτικά. Χάσαμε τώρα. Μετά από αυτό, μας έχει και εσύ δύο επιλογές. Τι, αλλά εντάξει. Κύριε Πρόεδρε, το κράτος μας δεν έχει τους οικονομικούς πόρους να ανταποκριθεί στα δάνεια που έχει πάρει από τις ξένες χώρες. Ειδικό εφέ. Το κεφάλι σου πουλήθηκε στις αντίπαλες χώρες και η κυβέρνηση περνά στα χέρια των πολιτικών της. Έτος. Διαφήμιση. 2105. Θα μπούμε και απλώς σας εξηγήσω. Κύριε Πρόεδρε, κατά τη διάρκεια... Τώρα σκαρ... Αυτό πρώτη φορά το βρίσκω. Κύριος Μουρ σου δίνει ένα μαύρο κουτί. Μέσα υπάρχουν κάποια έγγραφα. Ανάμεσα σε αυτά να γνωρίσεις... Κουμίγιο. Sorry που δεν μιλάω, ανακαλύψαμε πως μερικοί φιλανθρωπικοί οργανισμοί είναι απλώς μια βιτρίνα για τη διακίνηση παράνομων ουσιών. Κάντε κάτι. Νομίζω ότι δυστυχώ... Όχι, έπρεπε να ρωτήσουμε για το δωμάτιο. Εντάξει, δεν πειράζει. Αυτή που είπε πριν για την... Να, για την Κουμίγιο,
Μας είχε πει ότι έχει ανακαλύψει πώς να κάνουμε ταξίδια στον χρόνο. Δηλαδή, αν το λύσει, θα πάμε πίσω προτού γίνει αυτό με τη ραδιενέργεια και λογικά θα το πούμε σε όλους ώστε να σταματήσει αυτό και να μην συμβεί ποτέ. Κύριε Προεδρέχο, να σας πω κάτι σχετικά με τους ιόμους μου που επιστρέψατε. Α, ναι, γιατί τις είχαν κλέψει. Γιατί τις είχαν κλέψει τις σημειώσεις. Και τώρα τις δώσαμε πίσω. Η κυρία Κιουμίγιο σε πηγαίνει στον κήπο, φαίνεται νευρική. Εράβνου μου ήταν ημιτελής ανάμεσα σε αυτά τα έγγραφα. Ωστόσο, βρέθηκαν σχέδια για μια ήδη κατασκευασμένη μηχανή του χρόνου. Τι σημαίνει αυτό, δεν είναι σημειώσεις σου αυτές? Τι σημαίνει αυτό? Αυτές που μου επιστρέψατε είναι οι σημειώσεις μου, αλλά χρόνια μπροστά σε σχέση με την τρέχουσα έρευνά μου. Okay, μπορεί να είναι κιόλας και από το 2150. Σύμφωνα με αυτά τα έγγραφα, η μηχανή του χρόνου που κατασκευάστηκε δεν προσεωριζόταν για τη μεταφορά ανθρώπων. Η μηχανή του χρόνου δεν είναι παρά ένα άτομο και αυτό το άτομο είστε εσείς. Τα έγγραφα φέρουν την υπογραφή μου και χρονολογούνται στις 11 Μαΐου 1150. Α, γι' αυτό μας έλεγε... Η οικιακή οικονόμος είχε πει ότι ο τρελός αυτό κάτι έγραφε στους τοίχους για κάτι. Για το 2150. Εγώ... Αυτά τα έγγραφα περιγράφουν πόσο το ανέφικτο είναι για ένα άτομο να ταξιδέψει στον χρόνο και πώς δημιούργησα μια τεχνητή οντότητα για να... ώστε είναι άνθρωπος ή σε μια μηχανή του χρόνου που δημιούργησε ο ίδιος στο μέλλον. Αν βρίσκεσαι εδώ είναι γιατί σας ανέθεσα μια δύσκολη αποστολή. Ίσως δυστυχώς δεν θυμάστε τίποτα και αυτό μάλλον προκύπτει από κάποιο λάθος κατά την κατασκευή σας. Λυπάμαι, αλλά φοβάμαι ότι δεν μπορώ να βοηθήσω περαιτέρω. Συνεχίσω την ερευνά μου ώστε να μάθω περισσότερα. Ναι. Καινούργιες κάρτες, αποκαλύψεις. Οπότε, αν θέλετε να το κατεβάσετε, σας έκανα spoiler. Yay! Όχι, εντάξει. Απομακρύνεται σιγά η κυρία Κουμίγιο, απομακρύνεται σιγά σιγά και λέει αυτά για τώρα. Θα ήταν καλύτερα να μην συζητήσετε με κανένα για αυτή την ανακάλυψη. Okay. Σε ορισμένες περιφερειακές περιοχές, αγέλες, αδέσποτος, κοιλιών. Ναι, εντάξει, κάτι γιατί φοβάμαι ότι δεν θα ξαναβρείτε το τηλέφωνό σας, κύριε Πρόεδρε. Νόμιζα ότι το αφήσατε στο γραφείο σας, αλλά όπως φαίνεται χάθηκε. Πιστεύω πως ο στρατηγός είναι κάτι, είναι με τη μαφία, δεν θέλει να τέτοιο. Δεν με αφήνει. Ψάξτε το. Οικονομία ανθεί, οι πόλεμοι φαίνεται να απομυρύνονται, θα έπρεπε να φυλάξουμε χρήματα για τις δύσκολες μέρες. Ναι, πεινάει. Θέλω να αρχίσω μια νέα μελέτη πολεμικών ασκήσεων. Μπορώ να βρει τόσο. Ναι. Τώρα θα τα κάνουμε όλα έτσι για να χάσουμε, για να τελειώνουμε. Χάσαμε, ωραία. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε να κάνετε ένα like, μια εγγραφή και ένα comment για να μου πείτε αν σας άρεσε. Και bye!